Λοιπόν, φίλε και φίλοι, επιστρέφουμε εδώ με το πολιτικό μα τραπέζι στο δεύτερο μέρο τη επόμενη μέρα. Ο πρώην Υπουργό Μετανάστευση, ο κύριο Νότη Μηταράκη, κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σα και ευχαριστώ που είστε εδώ. Βαγγέλης Αντόναρο, κορυφαίο τέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, είναι σαφέ, έχει πάρει σαφέστατα το μέρο του Στέφανου Κασελάκη και μάλιστα ήταν εδώ στο στούντιο και άκουσε τον κύριο Ζαχαριάδη και θα απαντήσει επ' αυτού. Κύριε Χαντόναρε, καλησπέρα σα. Γεια σα. Φυσικά είμαι υπέρ του νόμιμου Προέδρου Στέφανου Κασελάκη. Κασελίστε σα λένε εντάξει, νομίζω. Εντάξει, εντάξει. Είναι όρο που έχει. Απέναντι στου καρικλίστα. Λοιπόν, και ο κύριο Καρχιμάκη, μέλο κεντρική... του Πολιτικού Συμβουλίου, έτσι. Όχι. Α, δεν είστε. Ε, εδώ λάθος. Λοιπόν, ο κύριο πολύ γνωστός τέλεχος α, του ΠΑΣΟΚ. κύριε καρχιμάκη, γιος του Μιχάλη βεβαίως. Αυτό θα το λέω εγώ πάντοτε. Ιστορικός τέλεχος ο πατέρας σας του ΠΑΣΟΚ. Ο οποίος επίσης πρόσκειται κάπου. Θέλετε να μας πείτε εσείς πού πρόσκειστε. Δεν, δεν είναι ζήτημα του πού πρόσκειστε. Δεν είναι ο του. Υποστηρίζει φέρω. τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ε, Πράγματι, εγώ έχω γράψει του πολιτικού λόγου, του οποίου θεωρώ ότι ο Νίκο Ανδρουλάκη θα έπρεπε να επανεκλεγεί Εγώ, το, εγώ το λέω γιατί έχει τη χρησιμότητά του, καθώ πηγαίνουμε στι δύο εσωκομματικέ εκλογέ, οι τηλεθεατέ να μην χρειάζεται σώνη και καλά να αποκωδικοποιήσουν, αλλά να γνωρίζουν ποιο είναι ποιο και ποιο είναι με ποιον. Δεν είναι και μια διαδικασία η οποία είναι ποδοσφαιρική να βλέπουμε τις μεταγραφές και, ναι. και το είναι, ποιοι είναι οι παίχτες της κάθε ομάδας και αν παίζει ο Φορτούνης ή οποιοδήποτε άλλος και έχει σημασία το ποιο είναι το πολιτικό πλαίσιο νομίζω ότι πρέπει να πολιτικοποιούμε και τη διαδικασία άλλωστε σωστό, σωστό. αυτό είναι και το κέρδος θα, τα κομματικό. πούμε, θα τα πούμε τώρα μην κάνετε ε, δεν κλέβω χρόνο. spoiler <laughs> κάνετε όσων θα πείτε μετά όχι δεν κλέβετε χρόνο αλίμονο λοιπόν δράτομαι προφανώς τη ευκαιρία που έχουμε εδώ απόψε τον πρώην Υπουργό Μετανάστευσης, γιατί βάζω το πλαίσιο. Για τα της Γερμανίας και την απόφασή της ουσιαστικά να κλείσει τα σύνορα, κάτι που επηρεάζει όλες τις γειτονικές της χώρες, αλλά εν τέλει ολόκληρη την Ευρώπη, τα έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο διάδοχος του κ. Μηταράκη, βρίσκεται στη Γερμανία, προκειμένου να συζητήσει τις... Ελληνικέ αντιδράσει σε αυτήν την απόφαση. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη, άλλωστε, έχει κάνει δηλώσει τι προηγούμενε μέρε σχετικά με τι αποφάσει τη γερμανική κυβέρνηση. Και ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη, ο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, επίση διάδοχό σα, σωστά, γιατί έχετε περάσει και από αυτό το Υπουργείο, ήταν στον Εύρο προκειμένου να ενισχύσει τον σχεδιασμό των σύνοριοφυλάκων και όλο αυτό το αποτρεπτικό σχέδιο για την πιθανότητα εισδοχής, το απευχόμαστε φυσικά, ε, μεταναστών από το σύνορο ε, στον Εύρο. Υπό το πρίσμα λοιπόν αυτό, κύριε Μηταράκη, γιατί η Γερμανία πήρε την απόφαση αυτή, άκουσα τον κύριο Σόλτς να μιλά για 300.000 παρανόμως ευρισκόμενους στην Γερμανία μετανάστες ε, νομίζω είπε τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, αν θυμάμαι καλά, mm. τι επίδραση μπορεί να έχει σε εμά και πώ πρέπει να αντιδράσουμε. Καταρχήν υπάρχει μια ακραία υποκρισία τη Γερμανία. Μια Γερμανία η οποία κατηγορούσε την Ελλάδα όταν εμεί φυλάγαμε τα σύνορά μα για να μην έχουμε παράνομε αφήξει στην Ευρώπη, μα κατηγορήσανε. Οι Ευρωπαίοι Δικαιωματιστέ, η Ευρωπαϊκή Αριστερά στη Λίμπε στο Κοινοβούλιο έλεγε τα ίδια. Τελικά από πολλά σημεία εισόδου. Οι αφήξει στην Ευρώπη πράγματι από το 2015 μέχρι σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικέ και πιέζουν την ικανότητα τη Ευρώπη να αφομοιώσει ένα τόσο μεγάλο αριθμό νέων αφήξεων σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά αυτή η ακραία πολιτική των δικαιωματιστών ουσιαστικά ξύλωσε τη συνθήκη τη Γενέβη. Η συνθήκη τη Γενέβη, η οποία γράφτηκε για να στηρίξουμε του ανθρώπου, όπω παραδείγματο χάρη του Ουκρανού που φεύγαν από την εμπόλεμη ζώνη για να πάνε στη γειτονική χώρα. Αυτό λέει η συνθήκη τη Γενέβη. Δυστυχώ. Έγινε ένα σύστημα οικονομικών μεταναστών από όλε τι χώρε του πλανήτη, από την υποσαχάρη Αφρική, από την άποψη, που έρχονται τελικά όλοι στην Ευρώπη. Ωραία, αυτό δείχνει αυτή επιτρέψετε να πω ότι αυτό είναι πριν. Είναι μια ερμηνεία που δίνετε εσεί ότι. Όχι, αυτό δείχνει το... τι έγινε στην Ολλανδία, μισόλεπτο. στην Αυστρία και στη μισό... Γερμανία. Ναι, μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή όμω η απόφαση τη Γερμανία, ο κύριο Αντόναρο διατελέσασε επί πολλά έτη ανταποκριτής γερμανικών μέσων τα γνωρίζει αυτά. Mm. Αυτή τη στιγμή η απόφαση της κυβέρνησης συνασπισμού, της καταραίουσας κυβέρνησης συνασπισμού στη Γερμανία mm. γίνεται υπό το βάρος της θηριώδους αύξησης της ακροδεξιάς, του ΑΕΒΔ, mm. Θουργία που την κέρδισε Σαξονία, έπεται Βραδεμβούργο, και ποιο ξέρει τι άλλο ακόμα. Άρα, δεν έχει σχέση με το δικαιωματισμό δεν έχει σχέση με την πολιτική. Όχι, έχει να κάνει. Γιατί των έχει... ανοιχτών συνόρων του 15 όχι, της ε, τη Άγγελα Μέρκελ. Δεν είναι 15. Λέω ότι οι ροέ που είχαμε όλη αυτή τη δεκαετία φτάσαν πολλέ χώρε τη Ευρώπη στα όρια αντοχή του. Αυτό δημιούργησε μια στροφή προ τα δεξιά, που πράγματι είναι ανησυχητική, όπω ε, του ΑΕΒΔ στη Γερμανία. Εφάρμοσε η Γερμανία τώρα ένα έλεγχο στην του Σέγγεν που δεν φαίνεται Ωραία. ότι να έχει αποτέλεσμα. Και τι κάνουμε, κλείνουμε τα σύνορα και στέλνουμε στην Ελλάδα αυτού που έχουν πάρει άσυλο από την Ελλάδα και δικαιούνται για 90 ημέρε να ταξιδέψουν οπουδήποτε στην Ευρώπη. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο η Γερμανία να μπορέσει να γυρίσει αυτού που είναι πλέον. Κάτοικοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πλέον ετούντε άσυλο, δεν αφορά τη συνθήκη του Έχουν άσυλο, δηλαδή. Έχουν... είναι Ευρωπαίοι, πλέον μένουν μόνιμα στην Ευρώπη. Έχουν μείνει παραπάνω στη Γερμανία, αλλά το ευρωπαϊκό κεκτημένο και οι αποφάσει των γερμανικών δικαστηρίων, εγώ θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα γυρίσουν αυτέ. Αλλά να πω ένα πολιτικό θέμα. Δικαιώνεται η επιλογή, κυρία Κομιτσοτάκη. Γι' αυτό που ονομάζεται αυτηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, με την ασφάλεια των συνόρων, που εμεί ω χώρα μειώσαμε τι ροές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και καταφέραμε να περιορίσουμε δραστικά τι επιπτώσει τη κρίση στι τοπικέ κοινωνίε. Σας θυμίζω ότι όταν ανέλαβα εγώ υπουργό. εγώ διάβασα χθε τα στοιχεία, τα επίσημα τη Frontex που λέει ότι υπήρξε μείωση περίπου 38-39% σε όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και στην Ελλάδα υπήρξε αύξηση 39%. Αναπεριόδους υπάρχει περιοδικό υπάρχουν αυξοπίες. Ναι, αλλά και... γιατί δεν πάνε στην Ιταλία και έρχονται σε εμά τώρα θα σας πει κάποιο. Γιατί η Ιταλία αυτή τη στιγμή έχει συνάψει συμφωνίε με την Τινησία και τη Λιβύη, που προσωρινά έχει περιορίσει τι ροέ προ τα εκεί. Και εμεί γιατί δεν το κάνουμε αυτό. Κοιτάξτε, ο οικονομικό κόστο αυτών των συμφωνών τη Ιταλία ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Όχι, λόγι. θα σα πω το εξή. Το, το ε, εμείς αυτός... το κάναμε με την Τουρκία, το και και την Τουρκία. Και λέμε, λέμε ότι με την Τουρκία δουλεύει η συμφωνία. Και πώ δουλεύει η συμφωνία. Εάν είχαμε 39%, κύριε Μηταράκη, αύξηση των ροών από την Τουρκία κατά βάση, μήπω η Τουρκία μα κοροϊδεύει. Μήπω αφήνει να λειτουργούν τα κυκλώματα διακινητών και εμείς κατά τα άλλα για να μην διαταράξουμε το καλό κλίμα με την Τουρκία λέμε ότι δουλεύει συμφωνία που δεν δουλεύει τελικά. Οι τελευταίε 12 μήνε είναι πραγματικότητα, φαίνεται ξεκάθαρα στα στοιχεία, υπήρχε μια αύξηση ροών. Αυτό όμω που δεν υπήρξε ήταν επίπτωση αυτών των ροών στι τοπικέ κοινωνίε. Γιατί πλέον οι νέε δομέ που λειτουργούν στα νησιά μα, οι λίγε δομέ που λειτουργούν πλέον στην Πρωτική Ελλάδα, και σα θυμίζω ότι από 125 δομέ που παρέλαβα το 2020, παρέδωσα 32. Πρόσφατα έκλεισε και του Βόλουν. Κλείνουν οι δομέ. Αυτό σημαίνει ότι πλέον έχουμε ένα ψηφιακό σύστημα ασύλου, διαχειριζόμαστε τι αιτήσει πολύ πιο γρήγορα, έχουμε αξιοπρεπέ συνθήκε σε αυτέ τι δομέ. Πολλοί από αυτού εκμεταλλεύονται την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και κινούνται σε άλλε χώρε. Να σα πω όμω κάτι. Το είχα πει πολλέ φορέ στο Συμβούλιο Υπουργών πρέπει να υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό χώρο προστασία για του αναγνωρισμένου πρόσφυγε. Δεν είναι ευθύνη κανενό συγκεκριμένου κράτου μέλου να παράσχει μόνιμη διαμονή σε κάποιον, ο οποίο έχει πλέον νόμιμα χαρτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. <coughs> Όπω μπορεί να μετακινηθεί ένα κάτοικο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα πάντα ισχυζόταν αυτό. Αλλά να κλείσω με ένα πολιτικό μήνυμα. Αν η χώρα μα δεν είχε καταφέρει με την πολιτική φύλαξη των συνόρων να μην έχουμε το επίπεδο ροών που βιώσαμε την περιοδο 1519. Έχουμε ένα πολύ χαμηλότερο επίπεδο ροών. Και αν δεν είχαμε πάρει όλα αυτά τα μέτρα για να περιορίσουμε αυτή την, την πίεση στις τοπικές κοινωνίες και στηριζόμασταν αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη που μου έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή την προηγούμενη περίοδο θα ήμασταν εκτεθειμένοι στην οποιαδήποτε αλλαγή στάση τη Γερμανία, που σήμερα δεν είμαστε εκτεθειμένοι. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι μπορούμε να δεχθούμε ότι σε μια Ευρω... Ευρώπη μπορεί μια χώρα σαν τη Γερμανία να αμφισβητεί τη συνθήκη του Σέγγεν. Και αυτό είναι πρόβλημα και ορθά αντιδράει η κυβέρνηση. Λοιπόν... Έρχομαι τώρα, αλλάζω ουσιαστικά θέμα. Από όμω δύ δύο κουβέντε μόνο Δύο κουβέντε, αλλά σα παρακαλώ δύο, δύο πράγματα. Πρώτον, η συμπεριφορά τη Γερμανία είναι απαράδεκτη. Και σα το λέω εγώ ω γνώστη τη Γερμανία. Ναι, Συμφωνώ με τον. Η Γερμανία, η Γερμανία δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε αυτή τη θέση. Ε, ήδη κατάφερε για παραδειγματισμό και απέλασε, έστειλε πίσω σε συμφωνία με το καθεστώ του του Αφγανιστάν γύρω στου 30 παράνομου Αφγανού. Για να δείξει ότι εμεί δεν κάνουμε πίσω χτε προχτέ υπογράφει καινούργια συμφωνία με το Ουσμπεκιστάν. Όσο και να φαίνεται περίεργο, το οποίο δέχεται να παραλάβει όπω η Ρουάντα από του Εγγλέζου, από του Άγγλου, έτσι και από του Γερμανού το Ουσμπεκιστάν έναντι μεγάλου αντιτιμήματο. Ε, βέβαια, αντι, ε, 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 αυτού που θα θέλει να διώξει η Γερμανία. Φοβάμαι ότι με όλη την εκτίμηση που έχω πραγματικά, γιατί με τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο μα συνδέει παλιά φιλία. Έτσι και πρέπει να το πω. Παρόλη την προσπάθεια την οποία θα καταβάλει, δεν θα μπορέσει να μεταπίσει του Γερμανού. Οι Γερμανοί είναι αμετάπιστοι. Πρώτον, για τον λόγο που είπατε εσεί, εσωτερικοί λόγοι. Δεύτερον, γιατί οι Γερμανοί πολίτε είναι αντίθετοι σε αυτό το Burger Girl, το οποίο πληρώνεται τα χρήματα που δίνουν ναι. στου μετανάστε. Ναι, αυτή Ήταν η αιτία όμω και τον πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Η Ελλάδα υποφέρει εξαιτία των παροχών που δίνουν χώρε σαν τη Γερμανία, Αυτέ προκαλούν μετανάστε να ξεκινήσουν τους τη να πιάνουν. Θα του βάζουν στα αεροπλάνα και θα του διώχνουν πίσω. Και οφείλω να πω και κάτι το οποίο είπε ο κύριος Μηταράκη με άλλο τρόπο βέβαια: Οι ροέ το τελευταίο διάστημα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερες από αυτές που καταγράφονται. Μα είπα τα στοιχεία, ε, ανέφερα τα νησιά, τα Ο κ. Κόντες. Μηταράκης ε, εκπροσωπεί λοιπόν, την... Τώρα να σας πω Εκεί κάτι, είναι γεμάτα. πάμε να κάνουμε αυτό που σας είπα ότι Τελειώσαμε. πρέπει ωραία. να αποφύγουμε. Ωραία. Λοιπόν. Και οφείλω... Είναι δύσκολο να αποφύγουμε ωραία. τη μετανάστευση. Ωραία. Ωραία. Ο, αλήθεια ε, είναι γιατί, αυτό, γιατί, γιατί, γιατί δεν 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 πρέπει, πρέπει, αυτό έχει, πολύ σοβαρές Εγώ πολιτικές διαστάσεις πέραν των άλλων. Μία, φράση μόνο και επιστρέφω στον κύριο Αντώναρο. Διότι Παραγνωρίζουμε ότι οι μεταναστευτικέ ροέ δεν πρόκειται να σταματήσουν όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παίζει τον ειρηνευτικό ρόλο τη στην περιοχή. Και αντιθέτω συμβάλλει στου διαχρονικά προβλήματα πολεμικά τη Μέση Ανατολή, και εφόσον δεν επενδύσει στι χώρε τη υποσαχάρη Αφρική, όπου επίση είναι κοιτίδε μετανάστευση. Θα συμφωνήσω, Άρα, δεν κύριε Δεν μπορούμε Καρφημάκη. να συζητάμε μόνο για καταστολή. Πρέπει να συζητήσουμε ενεργά για το πώ θα μπορέσουμε να δώσουμε ουσιαστική αλληλεγγύη στι χώρε του του νότου, είναι κατανοητό του αυτό που λέτε και. και διότι αλλιώ αυτονόητο, και, θα έλεγα. Δεν είναι αυτονόητο για όλου. Θα Είναι προφανέ ότι είναι για... ο αριθμό των ανθρώπων στον πλανήτη που ζουν σε χώρε που έχουν οικονομική ανάπτυξη κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολιτικά δικαιώματα χειρότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δισεκατομμύρια. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα όμω δεν ακολούθησε ακολούθηση αυτή Βάλτε πράγμα. τελεία. Δεν Βάλτε αρχής. Δεν θα έχουμε Ελλάδα, χρόνο μετά. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό, το Λαϊκό το Κόμμα δεν θα έχουμε χρόνο, χρόνο μετά θα και, και θα παραπονιέσουμε για τον Κασελάκη και τον Ανδρουλάκη. Λυπάστε κι εσεί για, την κατάντια, όπω είπε ο κύριο Γεωργιάδη, τη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, θεωρώ ότι... Έτσι είπε, λυπά... λυπάμαι για αυτά που συμβαίνουν στο τώρα. ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε αντιπολίτευση. Δεν Και αυτό τον λυπεί τον κύριο Γεωργιάδη Κοιτάξτε, είναι... Γιατί εγώ ακούω άλλου στα πηγαδάκια τη Νέα Δημοκρατία να λένε να τρίβουν τα χέρια του που δεν έχετε okay. αντιπολίτευση. Είναι κρίσιμο για τη δημοκρατία να υπάρχει υγιή αντιπολίτευση. Ναι, Και εμπειρίζω να κελάσουν. Το ακούω αυτή τη στιγμή το γεγονό ότι και το ΣΥΡΙΖΑ και το Πασόκανα ζητούν αρχηγό είναι ένα θέμα. Και έχω κάνει και, είχα πει και κάτι άλλο, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί παρέμβαση, δεν το λέω κακοπροαίρετα. Είναι και σημαντικό η αρχηγή των κομμάτων να είναι κοινοβουλευτική. Δηλαδή για να υπάρχει μια ποιότητα στη, στη δημοκρατία. Είναι ε, ε, παρέμβαση είναι τώρα. Όχι, όχι, όχι. Να τώρα. μιλάνε. Όχι, το έχω πει Υπέρ πολύ. Υπέρ του κ. Ανδρουλάκη παρέμβαση. Δεν μιλάω. Είναι πολύ υποψήφοι που είναι βουλευτέ. Και του κ. Γερολάνο και άλλων. Είναι διάφοροι. Λοιπόν. Αλλά είναι σημαντικό και στη δημοκρατία να λειτουργεί η Βουλή, γιατί εκεί γίνεται ο πολιτικό διάλογο. Τώρα, Κύριε Αντώναρε, πριν από λίγο ο κύριος Ζαχαριάδης ήταν εδώ και περιέγραψε με τα δικά του επιχειρήματα την αντικαταστατική έως και εχθρική συμπεριφορά του κυρίου Κασελάκη και ημών των υποστηρικτών του. Έτσι, εκτροπή, πράξικόπημα, κόπημα, υπονομευτές, ε, τοξικές επιθέσεις έξω από την, από την Κουμουνδούρου κτλ. Θέλω και... να δω τι νοσοπαδοί ήταν αυτή εκεί έξω. Ε, Γιατί του ξέρουμε στα πρόσωπα. Τι, τι του ξέρετε. Του ξέρουμε ποιοι είναι. Δηλαδή, λοιπόν. τι λέτε, ότι ήταν στημένο. Πάντω δεν ήταν του Κασελάκη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και λέει <laughs> ότι. Όχι, θα, αν έχετε στοιχεία, με ναι. πολύ μεγάλη χαρά να τα ακούσω. Λοιπόν, και ε, από την άλλη, μέσα σε αυτή την τοξικότητα, ακούμε στελέχη που πρόσκυνται στους 87 -100 163 να λένε ότι αν συνεχίσει αυτή τη συμπεριφορά του κ. Κασελάκη, πρέπει να εξεταστεί ακόμα και το θέμα τη διαγραφή του. Ποιο ισχύει, ισχύει αυτά που λένε αυτά τα στελέχη ή αυτό που είπε χτε ο πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα, ο κ. Νίκο Παπά, στη Θεσσαλονίκη, ότι δεν τίθεται θέμα διαγραφή. Γιατί εγώ σήμερα το πρωί, σε άλλο κανάλι που ήμουνα, άκουσα τη βουλευτή η οποία το έχει πει, η οποία το έχει πει να το επαναλαμβάνει. Και όχι μόνο αυτό, είπε και το περίφημο ότι σε έκανε bullying ο κύριος Κασελάκη που είναι για γέλια. Γιατί είναι για ε, ξέ... γέλια αυτό. Ξέρετε γιατί. Γιατί το λέτε. Να είναι γνωστό αφού. ότι η κυρία Νοτοπούλου έχει ένα πρόβλημα δεν υγείας. Εγώ δεν το ξέρω αυτό το θέμα. Ένα... Μα το... μόνη τη το είπε. Μα Σήμερα ξανά το είπε. Είναι σεβαστό αυτό. Με ναι. πάρα πολύ. Άρα δεν είναι bullying να, να λε, α πούμε, Τι? εναντίον. Διάφοροι να βγαίνουν για τη φωνή τη, για όλα αυτά τα πράγματα κτλ. Είπε για τον το, για το, για το, προε, το νόμιμο ναι. πρόεδρο του κόμματο. Είπε και για τον κύριο ε, Κασελάκη. Εάν έχει στοιχεία, έπρεπε να τα είχε καταθέσει την ημέρα που έκανε, υποτίθεται ότι έκανε, ο κύριο Κασελάκη τον bullying. Ναι. Και όχι να λέει έτσι, και όταν τη ρωτάει σήμερα το πρωί ο συνάδελφο ο κύριο Χασαπόπουλο, να λέει, Ξέρετε, δεν μπορώ να πω. Αυτό είναι το καινούριο το καινούριο αφήγημα, το οποίο συνεχίστηκε σήμερα με τον κύριο, από τον κύριο ε, Ζαχαριάδη, είναι το αφήγημα, όπως λέω εγώ, των καθεπάγγελμα διαρκών πραξικοπηματιών, που από την πρώτη μέρα θέλησαν να απαλλαγούν από τον Στέφανο Κασελάκη. Από την πρώτη μέρα. Και τι σημαίνει αυτό. Αυτοί κάνανε bullying στον Κασελάκη από την πρώτη μέρα. Αυτό είναι το διαρκές πολιτικό bullying. Και επιμένω σε αυτό, γιατί τι θέλανε, δεν συμβιβάστηκαν ποτέ ότι κάποιος πήρε 56% απέναντι σε άλλους που ήταν πιο γνωστοί, πιο αγαπητοί και ενδεχομένως πιο βσβατοί ω πρόεδροι. Και λένε ότι ενοχλούνται, κύριε Κοτρότσο, γιατί ο Κασελάκης είπε ότι θέλει να αλλάξει το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κασελάκης το είπε αυτό. Δεν το είπε πρώτο ο Αλέξη Τσίπρα το βράδυ των εκλογών. Ποιο, αυτό με τα μαύρα ταμεία, ο υπονομευτή. Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω Όχι, δεν ξέρετε. Ποιο. Ο κ. Κασελάκη τα έχει πει στην ανάρτησή του από τι ΗΠΑ. Ε, εγώ εκείνο το οποίο Μήλυσε ξέρω. Μίλησε για μαύρα ταμεία. Εσεί συμφωνείτε ότι υπήρχαν μαύρα ταμεία επί Τσίπρα και ότι ο Τσίπρα υπονόμευσε τον Κασελάκη όπω ο ίδιο ο, πρώτα, ο πρώην πρόεδρο του Εγώ δεν το ποτέ ούτε σε κανένα θεσμικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε σε καμία οικονομική διαχείριση. Είναι πω δεν μπορώ να ξέρω. Ε, ούτε και τώρα φαντάζομαι. Ε, ούτε και τώρα. Αλλά εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας το βράδυ των εκλογών, νομίζω των δεύτερων εκλογών του 23, είπε ότι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει τώρα... και πρέπει να αλλάξει. Ο ίδιος το είπε. Σα... και τώρα σας είπα κάτι άλλο. Επικαλείστε υ... υπέρ του κυρίου Κασελάκη τον Αλέξη Τσίπρα και προφανώς δικαίωμά σα. Όταν είναι γνωστό ότι ο κύριος Κασελάκης Όχι, δεν αυτό διακίνησε αυτό. από το καλοκαίρι και μετά εντόνως με αναρτήσεις του, δηλαδή με την υπογραφή ναι. του τα περί μαύρων ταμείων επί Αλέξη Τσίπρα και είπε μάλιστα και μετά το απέσυρε αλλά υπάρχει γραπτό έτσι γραμμένο, ότι Αλέξη σταμάτα την υπονόμευση ε, εγώ Άρα, εκείνο το, το οποίο ξέρω τι ισχύει από εγώ το εκείνο το οποίο ξέρω ήταν ότι αυτοί όλοι οι πραξικοπηματίες οι κομματικοί πραξικοπηματίες προσπαθούν με αντικαταστατικό τρόπο να ανατρέψουν το νόμιμο πρόεδρο, που όλοι οι νομικοί λέει ότι δεν έχει καμία βάση, Όλοι αυτοί αποτελούσαν την ηγετική ομάδα μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Μα Τιποτά και τώρα φρου, φρουρά Τσίπρα τους αποκαλείται ορισμένοι από εγώ. Εγώ από, τους από την τα Λευρά. λόγια τα δικά μου τα υπερασπίζω. Με τον αλλονόν δεν μπορώ να τα υπερασπιστώ. Bon. Αλλά και δεν τα κατακρίνω. Κύριε Καρχιμάκη, επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο και σας τον δίνω όλο. Χθες το είπα και στην εισαγωγή μου, ήταν μια υποδειγματική διαδικασία. Κινήστε ε... ως πασό κενό, με έναν τρόπο που διέπεται από πολιτικό πολιτισμό. Πάτε σε ένα, ελπίζω, ενδιαφέρον debate των υποψηφίων την επόμενη Τρίτη 24 και του και μηνός τόμο, με πρόταση, στη δημόσια τηλεόραση. Ναι, με πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Τον άκουσα και το Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ε, και μάλιστα φαίνεται ότι θα είναι και πιο ελεύθερο από ό,τι έχουμε συνηθίσει από αυτέ τι προκάτω διαδικασίε. Αυτό να που θα, θα οδηγήσει. Αυτό είναι ο βασικό πολιτικό διάλογο. Νομίζω ότι μια διαδικασία η οποία γίνεται συντεταγμένα και με έναν ιδιαίτερο πολιτικό πολιτισμό και θεσμικά όργανα στη βαρά, μόνο σε, σε ένα καλό αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει. Θεωρώ ότι εφόσον μπορέσουμε και συζητήσουμε με ιδεολογικού όρου, υπάρξει ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό στίγμα για το ποιε είναι οι προτεραιότητε του κάθε υποψηφίου, έχουμε να κερδίσουμε. Και να βγούμε πολύ πιο δυνατοί και πολύ πιο ενωμένοι και ανανεωμένοι από αυτή τη διαδικασία. Ξέρετε, ε, Θεωρώ... έχω την εντύπωση ότι βασίζεστε, όχι εσείς προσωπικά, στο ΠΑΣΟΠ, στην καθίζηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν είναι, δεν είναι αλήθεια. Γιατί Άλλωστε, είδατε... από μόνοι σας Άλλωστε... δεν έχει αλλάξει κάτι για να πηγαίνετε δημοσκοπικά καλύτερα, Νο... αλλά... Είναι η κατηφόρα του ΣΥΡΙΖΑ νο, που σα νο, τρέφω. Νο, νο, νομίζω ότι θα διαφωνήσω μαζί σα. Βασικά είμαι βέβαιο ότι θα διαφωνήσω μαζί σα. Άλλωστε, είδατε ότι παρά το γεγονό ότι έχουμε μια ισοκομματική διαδικασία, το Πασόκ και ο πρόεδρό του, ο Νίκο Ανδρουλάκης, στην ΔΕΘ. Παρουσίασαν ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνηση, κάνοντα ουσιαστική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, αλλά βασικά προτάνοντα μια εναλλακτική πρόταση προ τον ελληνικό λαό. Επομένω, θεωρώ ότι είναι η σοβαρότητά μα, ο προγραμματικό μα λόγο και το γεγονό ότι είμαστε συνεπεί απέναντι στου πολίτε που μα δίνει αυτή την άνοδο. Και θέλω να προσθέσω ότι. Εάν με αυτή την κατάσταση δημοσκοπικά είμαστε δεύτερο κόμμα, φανταστείτε πού θα βρισκόμασταν και σε τι δύσκολη θέση θα την Νέα Δημοκρατία, εφόσον όλοι μαζί ενωμένοι χτυπάγαμε τι ανάλγητε πολιτικέ, τι οποίε έφερε ο κ. Τι όλοι μαζί ενωμένοι. Εγώ άκουσα τον κ. Ανδρουλάκη να λέει ότι δεν τίθεται θέμα εκλογική συμπόρευση και συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώ και εσωτερικά. Εννοείται εσωτερικά. Άλλωστε, εσείς, άλλωστε. Ε, ναι. Εννοώ ότι δεν θα έπρεπε να έχει κινηθεί το θέμα αλλαγή ηγεσία εξ αρχή. Ε, Μήπω ζωντανέψατε με... λίγο επειδή και κινήθηκε έπρεπε, το θέμα. και θα έπρεπε να χτυπάμε όλοι μαζί την Νέα Δημοκρατία, η οποία στην ΔΕΘ, όπου υποτίθεται θα μα έδινε το, το βασικό πρόγραμμα για την επόμενη περίοδο, η μόνη σοβαρή οικονομική δομική αλλαγή, την οποία έφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκη. Δεν ήταν κάτι υπέρ των πολλών, αλλά ήταν κάτι υπέρ των λίγων. Ήταν η διευκόλυνση των συγχωνεύσεων και των εξαγορών. Δηλαδή να συγκεντρωθεί ακόμα περισσότερο ο πλούτο στα χέρια λίγων, Σιχώνουμε να υπάρχουν ακόμα να περισσότερα καρτέλ, να υπάρχουν ακόμα περισσότερα ολιγοπόλια, τα οποία θα πλουτίζουν ει βάρο των πολλών. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να είμαστε ενωμένοι και να χτυπάμε όλοι μαζί και να δίνουμε την προοπτική στον ελληνικό λαό. Αντί να κάνουμε αυτό, βρισκόμαστε σε μια εσωκομματική διαδικασία. Είμαι όμω βέβαιο ότι ακόμα και σε αυτή την εσωκομματική διαδικασία θα βγούμε ακόμα πιο δυνατοί, ακόμα πιο ενωμένοι και θεωρώ ότι σε αυτή την Μάλιστα. πορεία, αυτό ο, ο οποίο μπορεί να οδηγήσει το κίνημα στην επόμενη μέρα και την κοινωνική πλειοψηφία στην κυβέρνηση είναι ο Νίκο Ανδρουλάκη. Θα μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ αν χάσει ο Κασελάκη. Εγώ είμαι βέβαιο ότι θα κερδίσει. Οπότε δεν μπορώ να κάνω τέτοιε υποθετικέ. <laughs> Εδώ, κοιτάξτε. Έχετε υπογράψει κάποια πλάκα <laughs> του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. με τον κόσμο. Ναι. Και ο κόσμο είναι συντριπτικά υπέρ του Κασελάκη. Θα είναι υποψήφιο ο Στέφανο Κασελάκη. Είναι εδώ, είναι παρόν, είναι μέσα στα πολιτικά πράγματα και πρέπει να δούμε αυτές, αυτό το πλαίσιο το οποίο έχει ανακοινωθεί για την εκλογή, αν θα τηρηθεί. Ξέρετε κάτι, ο Κώστα Ζαχαριάδη πριν είπε: Όποιο μιλάει για εκτροπέ, πραξικοπήματα και κουκουλοφόρου στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά, δεν μπορεί να είναι υποψήφιο για το Α, κόμμα αφή. Είδατε λοιπόν. Α περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα των κάθε πραξικοπηματιών. Γιατί το προγραμματίζουν. Δηλαδή, ο ΕΚΑ τώρα, επειδή ο δημοσιογράφο Αντώναρο το προγραμματίζει, εγώ έχω να, μεγάλη, πρέπει να δώσει κάτι παραπάνω. μεγάλη υποψία ναι. ότι μέσα στο πλαίσιο τη λειτουργία, όπω λένε του συνεδρίου, το οποίο δεν είναι σαφέ πώ θα εκλεγεί, πώ θα συγκροτηθεί, τι αποφάσει θα πάρει, αν θα μετατραπεί σε καταστατικό, μπορεί να κάνουν πολλέ αλλαγέ Ακόμη και να αποκλείσουν τον Κασελάκη. Εδώ λένε για διαγραφή ή εν λόγο. Λέτε ότι μπορεί να επιχειρηθεί αποκλεισμό τη υποψηφιότητα Κασελάκη στο συνέδριο. Κοιτάξτε, είναι τόσο φοβισμένοι, τόσο φοβισμένοι, που σκέφτονται τη διαγραφή και άλλα τρομερά σενάρια για μια δημοκρατία, που δεν μπορεί κανένα δημοκρατικό κόμμα να τα αφήνει να περνάνε από το μυαλό του. Εμεί είμαστε η πλειοψηφία. Ο κόσμο είναι μαζί μα. Παντού. Ο λαό λέει λοιπόν, γλιτώσαμε. Ε, μου χρωστάτε, ότι όλο αυτό μου χρωστάτε μια απάντηση, αλλά στήριζα, θα την κάνω την ερώτηση την επόμενη λέει, φορά. Το Θεό, τι γλιτώσαμε. ναι, αλλά πιέχνει και, και, και από εσά. Γι' αυτό έκανα μείνει στο Πασόκ. Στην ανάλυση και στου δύο. Στην ανάλυση στον ανάλυση <Ήρήνη>, του Ελευθερίου. Και στον Παχάρη. Ευχαριστώ τον κύριο Μηταράκη, τον κύριο Αντώναρο, τον κύριο Καρχιμάκη. Φίλε και φίλοι, αύριο το βράδυ στι 9.00.